Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Νικόλας Νεοκλέους με τους βοηθούς του Νίκο Καλησπέρα και Σάβα Κανάρη. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Φελάς, παρατηρητής ο Παναγιώτης Γερασίμου. Είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Για ο Γκαγμπέ γρήγορα, ο Πέδρο περιμένει, ο Ζελάγια θα του δώσει την πάσα. Ο Ζελάγια είναι στο ύψος της περιοχής, έκανε το σούτο, Πάιζα έπεσε και απέκρουσε. Αυτή είναι η πρώτη καλή φάση στον αγώνα. Δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη. Το Ροζέριο αντίθετα βρήκε τον Οικονομίδη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Αγητέ στην περιοχή να γυρίζει και τώρα να κάνει το σούτ και τον Μολ ενστικτοδός να αποκρούει την πάλα σε κόρνερ. Να η απάντηση της ομάδας του Πάμπου Χριστοδούλου στο 17ο λεπτό. Πίεση από τον Φακούντο, κερδίζει ο Σαρδινέρο, πάει με προϋποθέσεις ο Απόλλωνο. Ζελάγια ανοίγεται ο Γιαννιώτας και παίρνει μπάλα στην περιοχή. Πλασάρι ο Πάιζα, του λέει όχι. Να η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 26ο λεπτό με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Απέναντι κινούνται τρεις παίκτες του Απόλλωνα. Ο Ροζέριο πέρασε ο Γιαννιώτας, έστειλε την σιρτή παλιά. Ήρθε ο Γκαγμπέ, απέκρουση ο Πάιζα. Διπλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, σώζει την ομάδα του από βέβαια η παραβίαση στο 36ο λεπτό. Κώστα η παλιά για τον Ψάλτη που πάει να βγει στην πλάτη του Αντωνιάδη. Μπήκε στην αντίπαλη περιοχή ο Πάρης Ψάλτης και γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Έρχεται ο Αγητέ να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Να λοιπόν η απάντηση του Ολυμπιακού στην ευκαιρία του Απόλλωνα. Σαρδινέρο παλιά απέναντι με στόχο τον Γκαγμπέ. Περιμένει ο Γιαννιώτας. Θα φτάσει στον Ελλάδη την μπάλα. Το γύρισμα αμέσως. Ο Ζελάγια θα σημειώσει τον γκολ 1-0 ο Απόλλων. Πολύ δύσκολο τέρμα. Στο 45ο λεπτό από τον Εμίλιο Ζελάγια. Τον πρώτο σκόρερ του Απόλλωνα που θα αποχαιρετήσει ενδεχομένως την ομάδα του με γκολ. Αφού φεύγει για μεταγραφή στην Σαουδική Αραβία. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ από την πάσα του Γιαννιώτα. Θα το ξαναδούμε τον γκολ. Κινήθηκε. Στο πρώτο δεκάριο ο Ζελάγια έκανε αυτό που έπρεπε για να στείλει την μπάλα στην κλειστή γωνία. Βλέπουμε εδώ την φάση με την πάσα του Γκαγμπέ προς τον Γιαννιώτα. Κινείται στο πρώτο δεκάριο ο Ζελάγια και πέφτοντας δίνει όθηση της μπάλας προς την εστία. Ευνηδιάζεται ο Πάιζα, δεν μπορεί να αντιδράσει. 1-0 ο Απόλλων μέσα από μια οργανωμένη προσπάθεια των παιχτών του με τελικό αποδέχτη της μπάλας ύστερα από τις πάσες Γκαγμπέ και Γιαννιώτα τον Ζελάγια. Ανοίγει το σκορ σε ένα καθοριστικό σημείο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, καθώς ο Ολυμπιακός τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Με τη συμπλήρωση 45 μπήκε τον γκολ, θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα έχουμε το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ο Πέδρο πάει για την εκτέλεση. Τέλεσε ο Πέδρο, έγινε η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Αρχίζει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με τις εντεκάδες των δύο ομάδων να παραμένουν οι ίδιες σε σχέση με το πώς τελείωσαν το πρώτο. Τον Σαρδινέρο να κατεβάζει και να πηγαίνει απέναντι από τον Ροζέριο και να κάνει το σούτ στην κλειστή γωνία εύκολα ο Πάιζα. Οικονομίδης. Στο δεύτερο δοκάριο Κοφή κάνει το πλασέ, ευκαιρία μεγάλη για τον Ολυμπιακό και η αντίδραση από τον Πάμπο Χριστοδούλου στο 57ο λεπτό. Εκτέλεσε ο Φακούντο. Έσκασε η μπάλα, ο Γκαγμπέ θα την στείλει στα δίχτυα, 2-0 ο Απόλλων. Στο 60ο λεπτό ο Γκαγμπέ σκοράρει και φτάνει τα 6 γκολ. Νέα δεδομένα λοιπόν με τον Απόλλωνα να διπλασιάζει τα τέρματά του. Ο Γκαγμπέ κινήθηκε πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού και σημείωσε τον γκολ. Παίκτης ο οποίος είχε απουσιάσει τις προηγούμενες αγωνιστικές, εδώ ξανά. Για να δούμε εδώ
Η κεφαλιά που γίνεται ο Γκαγμπέ είναι εκτεθειμένος, αλλά νομίζω ότι είναι από παίκτη του Ολυμπιακού που θα πάει μπάλα σε αυτόν. Στην απέναντι γωνία θα την στείλει στα δίχτυα. Εδώ βλέπετε ότι είναι όντως από παίκτη του Ολυμπιακού και μάλιστα από σκόπιμη ενέργεια παίκτη του Ολυμπιακού. Φτάνει στον Γκαγμπέ, αυτός θα την στείλει στο βάθος της εστίας απέναντι. 2-0 ο Απόλλων. Θα δώσει την πάσα στον Ζαχαρίου. Πέρασε ο Ζαχαρίου απέναντι. Κόρνερ. Και ο Παπουλής εκδηλώνει την επίθεση. Ντρίμπλαρε, σούταρε, απέκρουσε ο Μπάιζα. Εδώ δείτε. Ντριμπλάρει τον Σαμπίνια. Πάει πάνω τον Άνι. Κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Μπάιζα. Καθαρίζει την φάση ο Μολ. Τέλος της αναμέτρησης. Ο Απόλλων παίρνει μια νίκη με πολλαπλά ωφέλη. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.